Ιδιαίτερα σήμερα στην Πελοπόννησο, γιατί εδώ στην έδρα της περιφέρειας υποδέχτηκα τον κύριο Υφυπουργό Επικρατείας, τον κύριο Κουίκ, αγαπημένο μου φίλο, για πολλές δεκαετίες και συζητήσαμε όλα τα θέματα που απασχολούν την περιφέρεια, την περιφερειακή πολιτική, σε ένα επίπεδο συνεργασίας αλλά και ένωσης δυνάμεων για το καλό του τόπου μας, για το καλό της περιφερειάς μας και ανταλλάξαμε απόψεις για όλα τα προβλήματα που σήμερα απασχολούν τη χώρα. Γιατί είναι εδραία η πεποίθησή μας ότι μόνο μέσα από ψυχραιμία και νυφαλιότητα αλλά και συνεννόηση μπορούμε να προσεγγίσουμε τα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι συμπολίτες μας για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας. Αποφασίσαμε για ένα χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων και επαφών προκειμένου αυτή η συνεργασία να έχει ένα μόνιμο τρόπο αντιμετώπισης όλων των ζητημάτων που προκύπτουν και νομίζω ότι αυτό αποτελεί θετικό στοιχείο στην προσπάθεια που κάνουμε. Ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό για την καλοσύνη του και για την επίσκεψη αυτή στην περιφέρειά μας και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί μέσα από αυτές τις διαδικασίες ανανεώνεται μια μακροχρόνια φιλία σε ένα τελείως δημιουργικό περιβάλλον. Τα περί της μακρόχρονης φιλίας με τον φίλο μου τον Πέτρο μπορώ να τα επιβεβαιώσω σε κοινούς αγώνες. Σήμερα από ένα άλλο μετερίζει, είχαμε αυτή την πρώτη συνάντηση με το σκεπτικό το οποίο υπάρχει ότι εάν θέλουμε να μιλάμε για συντονισμό κυβερνητικού έργου αυτό θα πρέπει να ξεκινά από την τοπική αυτοδιοίκηση, την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια. Όταν κάποιος έχει γνώση, καταγραφεί και προσπαθεί ταυτόχρονα να επιλύσει τα προβλήματα που έχουν οι περιφέρειες και οι Δήμοι, τότε το αποτέλεσμα είναι καλό για όλη την προσπάθεια η οποία γίνεται και σε κεντρικό κρατικό επίπεδο. Με τον κύριο Περιφερειάρχη μιλήσαμε για τα προγράμματα ΕΣΠΑ, τα οποία τα τρέχει η περιφέρεια εξαιρετικά ικανοποιητικά. Μιλήσαμε για το μεγάλο ζήτημα γενικότερα που υπάρχει στην Πελοπόννησο, τον θέμα των σκουπιδιών, αλλά ταυτόχρονα κάναμε και μια πρώτη προσέγγιση της συνάντησης που θα έχει την επόμενη εβδομάδα κατά πάσα βεβαιότητα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Τσιρόνη, ο οποίος θα κάνει μια περιοδία σε ορισμένους νομούς της Πελοποννήσου, αλλά ξεκινώντας από την περιφέρεια, από τον κύριο Τατούλη, με τη συμμετοχή όλων των αντιπεριφερειαρχών και αμέσως μετά των Δημάρχων Αρκαδίας, πριν συνεχίσει την περιοδία του σε άλλους νομούς. Έχω την εντύπωση ότι με τον κύριο Τατούλη έχουμε και άλλο ένα κοινό σημείο πάνω στο οποίο μπορούμε να πατήσουμε στις κουβέντες πολιτικές που κάνουμε. Σε αναγκαιότητα να εδραιωθεί η αναπτυξιακή πρωτοβουλία στην πατρίδα μας σε όλα τα επίπεδα, διότι αυτό θα παράξει θέσεις εργασίας, υπενθυμίζοντας ότι αυτοί που την έχουν πληρώσει σε ό,τι αφορά τα ενεργεία, είναι κατά συντηρητική πλειοψηφία η προερχόμενη από τον χώρο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία με τους θεσμικούς μας συνομιλητές, με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι η Ελλάδα πλέον αλλάζει σελίδα και θα μπορέσουμε να κάνουμε πολλά πράγματα τα οποία κουβεντιάσαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη σε επίπεδο περιφέρειας Πελοποννήσου.